Οι αυτοδιοικητικές εκλογές για κάποιους είναι ακόμα πολύ μακριά, ενώ άλλοι έχουν αποφασίσει το πρόσωπο το οποίο θα στηρίξουν. Αδιάφορα μου είναι όλα. Με την απόδοση που έχει ο καθένας, πρώτα απ' όλα, να δούμε αν ήταν καλός δήμαρχος, αν είναι καλός αυτός που υπάρχει ή μελλοντικά πάμε και στο άγνωστο βέβαια. Με βάση τη δουλειά κάνει ο καθένας. Ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί. Όταν το σκεφτούμε, απαντήσουμε. Τώρα κοιτάμε, ξέρεις τι, κοιτάμε τις γρήπες, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Αυτό είναι το κυριότητα. Τα υπόλοιπα πάντα δούμε. Γενικά αισθάνονται πιο κοντά στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης οι πολίτες. Γι' αυτό και όπως λένε, επιλέγουν βάση προσώπου και έργου που έχει παραχθεί, εάν πρόκειται για ενενεργεία δήμαρχο. Δεν πάμε κομματικά. Σκεφόμαστε ποιος είναι καλός. Άμα είσαι σε καλή, οποιοδήποτε, να είναι, δεν ρωτάω. Εγώ ψηφίζω κομματικά. Αλλά και για αυτόν ο οποίος είναι πιο ικανότερος για την καθαριότητα πρώτον, και για τους δρόμους, για όλα αυτά τις υποδομές που είναι η Πάτρα. Μας ενδιαφέρει η απόδοση που έχουν για την πόλη μας. Γιατί η πόλη μας δυστυχώς είναι πάρα πολύ παραμελημένη. Πάρα πολύ, και είναι κρίμα. Γιατί έχει και αυτή να επιδείξει κάτι ωραία πράγματα και όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι να τα προβάλλουν. Λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν με γνώμονα τα κομματικά κριτήρια. Αυτό συμβαίνει μόνο στις εθνικές εκλογές, όπως μας λένε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο φίλος, ο συγγενής, ο γνωστός που θα στηρίξουμε. Ο άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας, ο οποίος γνωρίζουμε πως θα μας βοηθήσει σε ζητήματα καθημερινότητας. Δεν θα ψηφίσω κανέναν, γιατί δεν με πείθει κανείς. Και λόγω αυτά είναι τα καλά της απλής αναλογικής, που θα βγούνε 15 κουτσοκόμματα και θα αρχίσουν τα παζάρια. Γι' αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κερδίσω καλύτερος και τουλάχιστον αυτός που θα βγει, ας δώσει λίγη βάση σε αυτό που λέμε πόλη μας, την οποία ζούμε και ζουν τα παιδιά μας και θα πρέπει να είναι αξιοπρεπής και αξιοκρατική και να έχουμε να ζουλέψουν οι άλλοι από εμάς και όχι εμείς από τους άλλους. Καθότι το επάγγελμά μου είναι, ναι, είμαι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αλλά ασχολούμαι και με το τουριστικό κομμάτι σε γραφείο που απασχολούμαι. Πας στα Τρίκαλα και ζηλεύεις την πόλη και είναι μια πολύ ορεινή και που δεν έχει και παραλία. Και εμείς με αυτό το παραλιακό μέτωπο δυστυχώς είμαστε η χειρότερη πόλη της Ελλάδας. Πάντως οι πολίτες σε γενικές γραμμές δεν φάνηκαν έτοιμοι για τις εκλογές. Άλλωστε οι περισσότεροι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή.